Ο κ. Ανάση Κοντογιώλης, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είναι πολύ σημαντικό σε σχέση και με αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα με την ένταση την τελευταία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, πόσο αυτό δεν ισχύει για τον απλό λαό. Υπάρχει, δηλαδή, οι Έλληνες με τους Τούρκους όταν συναντιόνται εκεί έξω στα νησιά μας ή που πηγαίνουμε εμείς, γιατί πηγαίνουν και οι Έλληνες στα παράλια, γεμίζουν το κάθε καλοκαίρι. Δεν υπάρχει κανένα απολύτω ζήτημα. Είναι μια αντίδραση στην τουρκική έτσι. Η ρητορία κοιτάξτε. Από τη μια, οι Τούρκοι που θέλουν και έρχονται, διαμαρτύρονται που δεν μπορούν να έρθουν και πολλοί. Έχει μια αντίφαση αυτό, δεν έχει από την πλευρά της Τουρκίας. Προφανώς το πρόγραμμα της σύντομης αυτής της επταήμερης βίζα που είναι για 10 νησιά, ήδη σε 5 θα επεκταθεί, θα ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πέρα υπάρχουν συνέργειες, μεικτά κλιμάκια, Ελλάς, λιμενικό, χρειάζονται ειδικοί χώροι, έχουν διαμορφωθεί στα περισσότερα λιμάνια, επομένως ομαλοποιηθεί. Προφανώς πέραν των ωφελιών που όλοι τις αντιλαμβανόμαστε και οικονομικών και άλλων, ενισχύει και τους διάβλους επικοινωνίας και συνεργασίας, αλλά θα έλεγα εντάσσονται και σε ένα γενικότερο κλίμα το οποίο και εμείς, νομίζω και οι δύο πλευρές, σε έναν βαθμό επιθυμούμε και επιδιώκουμε, τουλάχιστον τους 12 μήνες φαίνεται ότι υπάρχει μια άβληση της όξυνσης, που υπήρχε, μια αποκλιμάκωση της έντασης. Επομένως και αυτά τα μέτρα, λέω και πάλι πέραν των προφανών ωφελιών οικονομικών και άλλων, βοηθούν σε ένα τέτοιο κλίμα. Από εκεί και πέρα, προφανώς τα ζητήματα που αφορούν τις κυβερνήσεις και τις πάγιες θέσεις που υπάρχουν από τις δύο πλευρές είναι γνωστά και όπως είναι και γνωστές οι απόψεις. Δεν πάβει όμως να προσπαθούμε και για το διάλογο, τον παραγωγικό, αλλά βέβαια και σε ένα ήπιο κλίμα να προσπαθούμε να διευκολύνουμε τη συνεργασία των δύο χωρών. Στοιχίζει το τελευταίο και πόσο στοιχίζει, μιας και βρισκόμαστε σε λιγότερο από ένα μήνα από αυτήν τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, η τελευταία συμπεριφορά της Τουρκίας που μας θυμίζει την Τουρκία των παλιών καιρών και πρώτης διακήρυξης των Αθηνών, που ουσιαστικά θέτει ζήτημα κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας μέσα στην καρδιά των Κυκλάδων. Δηλαδή το παράκανε, δεν είναι αυτό το γαλάζια πατρίδα που ακούγαμε μια και μέσα στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κοντά στα παράλια. Φτάσαμε μέσα στην καρδιά των Κυκλάδων να λέει δεν θα δεχτώ τετελεσμένα τώρα κύριε Κοντογιώργη. Και αυτό τώρα είναι ένα πράγμα το οποίο έτσι κι αλλιώς νομίζω κάποια στιγμή θα βρεθεί και στη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Δεν θα βρεθεί. Έχετε δίκιο να το αναδεικνύετε, να το δούμε λίγο στην πραγματική του διάσταση. Την άλλη εβδομάδα έχουμε την συνδιάσκεψη αυτή για την προστασία των ωκεανών. 113 κυβερνήσεις θα συμμετέχουν. Στο πλαίσιο αυτή τη συζήτηση υπάρχουν και κάποιε δράσει οι οποίε αφορούν την πράσινη μετάβαση τη Μεσογείου, την προστασία των ωκεανών από τα μικροπλαστικά, τη μετάβαση ναυτιλία σε ένα νέο μοντέλο. Και προφανώ εκεί η ελληνική κυβέρνηση έχει ένα πλαίσιο δράσεων δικών τη προ την κατεύθυνση αυτή. Θα ανακοινωθούν πώ θα χρηματοδοτηθούν και ανακοίνωσε και δύο θαλάσσια πάρκα, τα οποία ουσιαστικά τι είναι, είναι για την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών και των θαλασσοπουλιών. Να το πούμε έτσι, στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Υπήρξε εκεί πέρα μια ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με κάποιες πάγιες θέσεις γνωστές, τα έχουμε ακούσει αυτά και λέω και πάλι ότι εμείς θα πρέπει οφείλουμε. Είναι θέλω να πω, δεν είναι κάπου απομακρυσμένα, είναι κάπου που δεν το βλέπουμε. Ναι. Είναι εκεί που βαδίζουμε πηγαίνοντας είναι ένα περιβαλλοντικό θέμα το οποίο ανταποκρίνεται, σας έλεγα, και στη διακήρυξη των Αθηνών. Δηλαδή ότι σε αυτά τα ζητήματα δεν χρειάζεται να τα αναγάγουμε, να το πούμε έτσι, στη σφαίρα άλλων ζητημάτων. Υπόθηκαν αυτά τα οποία πρέπει να υποθούν. Λέω και πάλι ότι είναι γνωστές οι θέσεις. Είναι ένα καθαρά πολύ περιβαλλοντικό ζήτημα. Εμείς και γι' αυτό. Εάν συνεχιστεί μια τέτοια κατάσταση και επανέλθουν οι Τούρκοι, το ξαναρωτώ κύριε Κοντογιώργη, υπάρχει ζήτημα για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο? Κοιτάξτε, σας ανέφερα και πριν ποια είναι η μεγάλη εικόνα και το κλίμα το οποίο βρισκόμαστε. Και προφανώς ο Πρωθυπουργός ανταποδίδει την επίσκεψη του Προέδρου Ερντογάν πριν λίγο καιρό στην Αθήνα, στα μέσα Μαΐου στην Άγκυρα, μέσα στο πλαίσιο και στο πνεύμα συνεννόησης αυτή τη στιγμή που υπάρχει. Κύριε Κοντογιώργη, επειδή έρχονται ευρωεκλογές, ελάχιστη συζήτηση γίνεται στην Ελλάδα για τα ευρωπαϊκά ζητήματα, τα οποία εκτός το ότι είναι κορυφαία, εκτός ότι είναι πολύ σημαντικά, είναι πιθανόν και αυτά τα οποία θα βρει και έχει βρει. Δηλαδή, πεδίο δόξη λαμπρό, ξανά ο λαϊκισμός. Πού θα πάει αυτό? Δεν θα φτάσουμε μέχρι τις ευρωεκλογές χωρίς να γίνεται καμία συζήτηση για ευρωπαϊκά ζητήματα, στα οποία είναι μέσα και η Ελλάδα δηλαδή. Δεν είναι εκτός ευρωπαϊκών θεμάτων. Κύριε Πρόβατα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, θα σας έλεγα, το αναγκαίο και το καλύτερο περιβάλλον για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας. Και αυτό προϋποθέτει διαπραγματευτική ικανότητα. Και βέβαια αυτή η διαπραγματευτική ικανότητα χτίζεται με την αξιοπιστία. Και νομίζω ότι καταβάλαμε ύστερα από μια πολύχρονη κρίση σημαντική
προσπάθεια προκειμένου η χώρα μας να έχει έναν παραγωγικό λόγο στο ρόλο στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε και να μην αντιμετωπίζεται ως παρίας. Αυτό μας δίνει μια δυνατότητα εκεί που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανταποκρίνεται ή δεν ανταποκρίνεται γρήγορα στις δικές μας αναμονές. Και αυτό στο οποίο επιθυμούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δίνουμε μια κατεύθυνση. Πού θέλουμε να πάμε τα πράγματα. Χαρακτηριστικό γεγονός ήταν και η ίδρυση και η λειτουργία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα θέματα αντιμετώπισης της πανδημικής κρίσης και βέβαια πρόσφατα, εχθές, που ψήφθηκε και το νέο σύμφωνο και για τη μετανάστευση. Οι προκλήσεις προφανώς για την Ευρώπη είναι σημαντικές. Αφορούν και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Νομίζω ότι όλο και περισσότερες χώρες. Στην κλιματική κρίση προφανώς. Τα θέματα του μεταναστευτικού και το δημοκρατικού. Για να λυθεί αυτό το ζήτημα, να πάρουμε αποφάσεις, μετά τελειώνουμε. Το είδατε και το τέλος. Είναι τον ΟΗΕ. Οι επιστήμονες ήδη λένε. Ο ΟΗΕ που αφορά το κλίμα. Έτσι, ναι, επιστήμονες είναι εκεί. Η χώρα μας έχει κρούσει νωρίς τον κόδωνα του κινδύνου και όντως οι εξελίξεις μας προλαβαίνουν. Άρα εμείς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και πολιτικές αλλά και πόρους. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνεται, αλλά βλέπετε κύριε Προβατάκη και κύριε Χριστοφιλέα ότι και στην όποια απόπειρα υπάρχει να συζητήσουμε πολιτικά και να πούμε πώς, ας πούμε, η οικονομική ανάπτυξη βελτιώνει και την καθημερινότητα των πολιτών, γιατί αλλιώς δεν έχει και νόημα. Ποια είναι τα ζητούμενα για την Ευρώπη την επόμενη μέρα. Γίνεται μια προσπάθεια να υπάρχει ένα τοξικό περιβάλλον σε όλη αυτή την πολιτική συζήτηση, τα πραγματικά διακυβεύματα, γιατί εκεί αισθάνομαι ότι δεν μπορούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις να αντιπαρατεθούν. Δυστυχώς δεν υπάρχουν προτάσεις και αυτές αναλώνονται και περιορίζονται σε μια συνθηματολογία εύκολη για τον κόσμο, πάρα πολλές φορές, εύκολη και μπορεί να ακούγονται κάποια ευχάριστα, όμως λίγο παραπάνω να συζητήσεις και να σκάψεις, θα δούμε εκεί πέρα ποια είναι τα πραγματικά κίνητρα όλης αυτής της συζήτησης. Αφήστε το έξω αυτό, σε ό,τι αφορά αυτό που καταγράφεται από τον κόσμο, γιατί όλοι με τον κόσμο, όλοι μεταξύ μας μιλάμε, στις δημοσκοπήσεις, κύριε Κοντογιώργη, το 72%, ένα θέμα μεγάλο και ευρωπαϊκό, είναι η ακρίβεια. Λέει ότι παρά τα μέτρα που έχετε λάβει, τα τελευταία τα εξαγγείλετε αρχές Μαρτίου, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Το βλέπουμε και στους δείκτες με τον πληθωρισμό, πώς κύλησε για το μήνα που πέρασε σε σχέση με το Φεβρουάριο, και με τον πληθωρισμό στα τρόφιμα, και το βλέπουμε καθημερινά στα σούπερ μάρκετ, με τις αυξήσεις τις νέες, παρά τα μέτρα, να τις βλέπουμε για άλλη μια φορά στα είδη πρώτης ανάγκης στα τρόφιμα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι θέμα τοξικότητας, είναι ότι κάτι συμβαίνει και κάτι δεν πάει καλά και στο εσωτερικό, σε επίπεδο αρχής και μέτρων που έχετε λάβει, και στην Ευρώπη, η οποία παρατηρεί επίσης τι ακριβώς. Τις οικογένειες να μην μπορούν να ζήσουν κάθε μήνα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ακριβώς αυτά είναι τα θέματα, κύριε Χριστοφιλέα, και από αυτόν πρέπει να γίνεται συζήτηση και να αξιολογείται η κυβέρνηση. Πρώτον, ποια είναι η βασική μας στόχευση και επιδίωξη, θα σας έλεγα κορυφαία, και αν όχι κορυφαία, από τις κεντρικές. Σταθερή αύξηση των εισοδημάτων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και βαθμιαία μείωση των ανισοτήτων. Αυτή είναι μια σταθερή επιδίωξη, η οποία έχει προφανώς στο επίκεντρό της την αντιμετώπιση και του ζητήματος της ακρίβειας. Θέλω να σας πω ότι έχουμε προσπαθήσει με αρκετούς τρόπους και να ρυθμίσουμε και να εποπτεύσουμε καλύτερα την αγορά. Νομίζω ότι βλέπουμε κάποια αποτελέσματα, χωρίς βέβαια να λύνεται το πρόβλημα. Υπάρχει μια αποκλιμάκωση, ειδικά στις τιμές τροφίμων, το τελευταίο διάστημα. Ταυτόχρονα όμως, με τις ενισχύσεις που προσπαθούμε να κάνουμε και με τον κατώτατο μισθό, αλλά και να διατηρούμε την ανάπτυξη, που αυτό είναι το βασικό εργαλείο για να γεννιόνται θέσεις εργασίας, να μπορεί να ανταποκρίνεται ο κόσμος και σε έναν βαθμό όσο μπορούμε να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας να απομειώσουν τις επιπτώσεις. Γιατί αυτό φαίνεται και σας λέω με τα στοιχεία που βγάζει η Ελστάτ. Δεν είναι κάποιες οργανώσεις που βγάζουν τα στοιχεία. Φαίνεται όμως ότι και τα τελευταία μέτρα δεν έχουν αποδώσει, κύριε Κοντογιώργη. Δηλαδή δεν γίνεται. Σα διακόπτω, κύριε Χριστοφιλέα, για κάποιον άλλο λόγο. Στα είδη καθημερινής ανάγκης και εκεί που έγινε μεγάλη παρέμβαση, υπάρχει μείωση, όπως και στα τρόφιμα. Στα τρόφιμα δεν έχουν πέσει και βλέπουμε και νέο κύμα ανατιμήσεων. Από 8,3 υπήρξε με μείωση στο 5,3. Προφανώς δεν λύνει το ζήτημα και η καθημερινή αντιμετώπιση και από την πλευρά μας είναι. Συνεπής, θα έλεγα, δούμε άλλες παρεμβάσεις. Και στο κομμάτι αυτό της αλυσίδας, που επίσης είναι ευρωπαϊκό ζήτημα, γιατί το είδαμε να το θέτει και κεντρικά, να το θέτουν κεντρικά και οι Βρυξέλλες. Της αλυσίδας δηλαδή όλου αυτού που δημιουργούν αυτό τον πληθωρισμό των εταιριών που παίζουν πολλά παιχνίδια. Λοιπόν, θα γίνουν παρεμβάσεις. Υπάρχει ένα ζήτημα και στο κομμάτι της αλυσίδας που λέτε στους μεσάζοντες, γι' αυτό και κάναμε από 1η Μαρτίου, αν θυμάστε, το συγκεκριμένο μέτρο που είχε να κάνει σε ποια τιμή φτάνει από το χωράφι, να το πούμε έτσι, στο ράφι. Τι είδαμε σε αυτό. Είδαμε ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση που προφανώς χρειάζεται επιμονή, ελέγχους και ό,τι άλλα εργαλεία στη συνέχεια. Προφανώς κοιτάζουμε καθημερινά και
όντως και το Υπουργείο επεξεργάζεται και άλλα πράγματα τα οποία προς αυτήν την κατεύθυνση, μια... γιατί η αγορά έχει μια, θα σας έλεγα, όχι ευαλωτότητα, αλλά έχει μία... διαστρεβλώσεις λέγατε, από και ακούμε πολλά στελέχη να υπάρχουν στην Προφανώς υπήρχαν στρεβλώσεις και έτσι διορθώνονται και αποκαλύφθησαν μέσα και από αυτή τη διαδικασία. Επομένως, επιμένουμε πάρα πολύ σε αυτό, όπως επαναλαμβάνω και στο κομμάτι της ενίσχυσης της οδυνότητας. Η Ευρώπη έχει ένα πρόβλημα με το χρόνο. Δηλαδή, αυτή η νέα ΚΑΠ έπρεπε να ξεσηκωθούν όλοι οι αγρότες οι οποίοι είχαν τα δίκια τους, το παραδείχθηκε και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, πανευρωπαϊκά εννοώ, έτσι. Ξεσηκώθηκαν και είχαν τα... ήθελαν να λέει και είπαν σε καλή κατεύθυνση είναι πιο πολλά, πιο γρήγορα. Κύριε Προβατά, ερχόμαστε σε αυτό που είπαμε στη σαγωγή της συζήτησης. Η Ευρώπη καθυστερεί και καθυστερεί πάρα πολύ στο τέλος μπορεί να λαμβάνει τη βέλτιστη απόφαση, όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές. Στο μεσοδιάστημα όμως, γι' αυτό χρειάζονται και ισχυρή εκπρόσωπος στο Ευρωκοινοβούλιο, και ισχυρή κυβέρνηση και ισχυρός πρωθυπουργός, γιατί στο μεσοδιάστημα εμείς θα πρέπει να μπορούμε να επηρεάζουμε την κατεύθυνση της Ευρώπης μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και ένα άλλο θέμα που είναι μετά την ακρίβεια, που είναι πανευρωπαϊκά στα δύο πρώτα ζητούμενα, είναι η ασφάλεια. Έγινε ένα βήμα χθες με το μεταναστευτικό, γιατί θέμα ασφάλειας είναι και το μεταναστευτικό για τους ευρωπαϊκούς λαούς. Το θέμα της ασφάλειας. Που δεν νιώθουν τόσο πολύ, που δεν νιώθουν οι Έλληνες πολίτες. Πώς ακριβώς θα το αντιμετωπίσετε? Αν μιλάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προφανώς αναφέρεστε στην εξωτερική ασφάλεια και όπως ξέρετε, εκεί στην ακρή, η χώρα και ο Πρωθυπουργός, όχι μόνο στο μεταναστευτικό, αλλά και ως προς την έκδοση ομολόγου για τις αμυντικές δαπάνες, γιατί η χώρα κάθε χρονιά επομίζεται ένα σημαντικό κόστος προκειμένου να είμαστε ασφαλείς και θωρακισμένοι, αλλά και στο εσωτερικό περιβάλλον, πέραν της διευρωπαϊκής συνεργασίας που υπάρχει σε αρκετά ζητήματα και στο πλαίσιο της συνθήκης Σέγγεν, βλέπετε ότι προσπαθούμε σε όλες τις εκφάνσεις βίας ή εγκληματικότητας, γιατί υπάρχει ένας διαχωρισμός, είναι διαφορετική ενδοοικογενειακή βία, διαφορετικό το bullying και άλλο η καθημερινή μικρο ή μεγάλη εγκληματικότητα, προσπαθούμε με στοχευμένες πολιτικές, αναδιοργανώνοντας την Ελλάς και ενισχύοντάς την, οι πολίτες μας αισθάνονται στην πραγματικότητά τους, στην καθημερινότητά τους ασφαλής. Ναι. Να ρωτήσω για κάτι άλλο, το οποίο επειδή βλέπουμε πολλές δημοσκοπήσεις και πέρα από την διαφορά μεταξύ πρώτου, δευτέρου, τρίτου, επίσης πιο έρχεται τρίτο, τέταρτο κόμμα πια έχει ένα ενδιαφέρον. Ένα άλλο στοιχείο που είναι καινούριο και θέλω να σας το θέσω τώρα κύριε Κοντογιώργη, έχει να κάνει με το 63% των πολιτών που σας προσδίδει συμπεριφορές αλαζονικές. Το γεγονός δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση με το μεγάλο ποσοστό που πήρε και στις τελευταίες εκλογές έχει φτάσει λιγότερο από ένα χρόνο από τις εθνικές εκλογές, να έχει μια συμπεριφορά αλαζονική. Τι λέτε γι' αυτό? Το 41% ότι είναι διαρκώς μπροστά ως... Κοιτάξτε, θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα δημόσια πράγματα και οι πολιτικοποιημένοι έχουν μια παραπάνω υποχρέωση να, θα έλεγα, να προωθούν το επίπεδο και να αναβιβάζουν το επίπεδο εθνικής αντίληψης κοινωνίας. Και αυτό έχει να κάνει και με το δημόσιο ύφος και το δημόσιο ήθος. Δεν έχω αισθανθεί ότι η κυβέρνηση έχει παρουσιάσει τέτοια φαινόμενα και θα έλεγα ότι προσπαθούμε καθημερινά αυτό το 41% που λέτε εσείς, δεν υπάρχουν όροι επιβολής. Βλέπετε κάθε φορά και στα νομοσχέδια στη Βουλή και σε όλες τις πρωτοβουλίες η κυβέρνηση προσπαθεί να λειτουργήσει συνθετικά. Άλλο που η αντιπολίτευση λειτουργεί με άλλον τρόπο, κακώς κατά την άποψή μου. Επομένως θα έλεγα ότι είναι μια ήπια ισχύς και με ήπιο τρόπο μεταχειρίζεται η κυβέρνηση, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια επίλυση των προβλημάτων. Και έτσι θα κινηθούμε. Ναι. Επίσης, το γεγονός και κυρίως σε ό,τι αφορά το θέμα των τεμπών, αυτή την εθνική πληγή, αυτή την εθνική τραγωδία, κύριε Κοντογιώργη, η μεγάλη συζήτηση, πέρα από το κομμάτι της δικαιοσύνης, το πολιτικό κομμάτι, η αντιμετώπιση και οι πολιτικοί χειρισμοί που έγιναν, έτσι όπως τους είδαμε και να καταγράφονται σε αυτή την επιτροπή, η οποία δεν οδήγησε και πουθενά την εξεταστική στην Βουλή. Από τον κόσμο που συζητάτε, το δικό σας, αλλά και αυτός που είναι απέναντι από εσάς, δεν είναι ένα αίσθημα κοινό ότι κάπου η κυβέρνηση όλο αυτό το χρόνο πήγε να κάνει συγκάλυψη στην ιστορία? Ότι λέει η δικαιοσύνη έχει αναλάβει, αλλά από την άλλη οι χειρισμοί που έκανε οδήγησαν τον κόσμο να λέει «Μα ούτε η δικαιοσύνη θα αποδοθεί». Κάτι πάνε να κρύψουν, κάτι πάνε να κάνουν με το θέμα αυτό. Είναι ένα πράγμα το οποίο το ακούω και το ξανακούω και το ξανακούω. Φαντάζομαι ότι το ακούτε κι εσείς. Τι είναι αυτό που λέτε, τι είναι αυτό που ίσως δεν κάνατε σωστά, δεν δείξατε στον κόσμο σωστά, δεν κάνατε χειρισμούς τέτοιους που να μην έχουν αυτό το φάντασμα, αυτό το πέπλο συγκάλυψης να έχει καθίσει στη χώρα εδώ και ένα χρόνο πάνω? Κοιτάξτε, οι πολίτες
ευρύτερα, αλλά και αυτοί που συζητάμε και όσους τα λέτε και εσείς, γιατί και στον κύκλο μας καθημερινά γίνεται αυτή η συζήτηση. Νομίζω ότι λένε δύο πράγματα. Πρώτον, λένε ότι είναι ένα ζήτημα κορυφαίο, μια μεγάλη τραγωδία, η οποία διαμορφώνει και θα έλεγα μια κοινωνική συνείδηση. Άρα, αυτό τι σημαίνει, δικαιοσύνη, κράτος, κόμματα. Θα πρέπει όλοι να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων και ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Άρα, εμείς εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη για να κάνει τη δουλειά της και πιστεύουμε ότι την κάνει καλά. Άρα, και το κράτος από την πλευρά μας, εμείς πρέπει να κάνουμε αυτά για το σιδηρόδρομο, για να σταθούν οι πολίτες μας ασφαλείς, πρέπει να τα κάνουμε. Και το πολιτικό σύστημα, τα κόμματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τέτοια γεγονότα για μικροπολιτικές στοχεύσεις. Στο άλλο που με αναφέρετε, ναι, εδώ υπάρχει μια αναγνώριση λάθος από το γεγονός ότι ίσως αφήσαμε σε ένα βαθμό αυτή η τεράστια συνωμοσιολογία που υπήρξε για διάφορα θέματα, όπως ήταν οι εργασίες που γίνανε εκεί πέρα στο πεδίο του δυστυχήματος, είτε και άλλα ζητήματα τα οποία και η δικαιοσύνη ερευνά ή έχει αποφασίσει. Δεν έχουν απαντηθεί ακόμα, όχι, νομίζω, κοιτάξτε, όσον αφορά το θέμα το τι έγινε σε μαξοστία και το καθεξής, ορθά η δικαιοσύνη όρισε και για δεύτερη φορά, είναι κάτι που πρώτη φορά γίνεται, για δεύτερη φορά, δεύτερο πραγματογνώμονα και θα αποφασίσει, για το θέμα των εργασιών που έγιναν εκεί στο πεδίο, είναι γνωστοί λόγοι που έγιναν και ήταν απόφαση των υπηρεσιακών παραγόντων γιατί έγιναν. Επομένως, αν από την πλευρά μας υπάρχει, θα έλεγα, μια ευθύνη ως προς αυτό, ήταν ότι δεν έγινε γρήγορα μια συζήτηση ώστε να, θα έλεγα, να διαλύσουμε οποιαδήποτε αμφιβολία που υπήρχε προς τα ζητήματα αυτά. Άρα θα πρέπει ο καθένας στο ρόλο του και βέβαια όλοι θα κρυθούμε γι' αυτό, κύριε Σοφιλία, στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.